επέκταση των επιχειρήσεων του Frontex σε όλη τη Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κυμάτων παράνομης μετανάστευσης, επεξεργάζεται το Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση των Εξωτερικών Συνόρων, όπως αποκαλύπτει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕΜΠΕ ο αναπληρωτής διευθυντής του οργανισμού, Γκίλ Αρίας. Σκεφτόμαστε να μην περιορίσουμε το σχεδιασμό μας μόνο στις επιχειρήσεις Τρίτων και Ποσειδών, αλλά να επεκταθούμε σε όλη τη Μεσόγειο, γιατί γνωρίζουμε από την εμπειρία μας κατά το παρελθόν ότι όταν ενδυναμώνεις τις δράσεις σε μια περιοχή, τότε τα μεταναστευτικά ρεύματα μετακινούνται σε άλλες περιοχές. Πρέπει λοιπόν να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε πιθανές μετατοπίσεις των κυμάτων παράνομης μετανάστευσης και θα λάβουμε υπόψη μας με κάποιο τρόπο τα Δυτικά Βαλκάνια ή την Νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως και τη Μεσόγειο, καθώς περιμένουμε τη μετακίνηση των μεταναστευτικών ρευμάτων. Επίσης, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν μετά την έκτακτη σύνοδο κορυφής, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναζητήσει τρόπους εντοπισμού και καταστροφής των σκαφών των διακινητών. Ο Γκίλ Αρίας, ωστόσο, διευκρινίζει ότι ο Frontex δεν θα συμμετάσχει στις σχεδιαζόμενες επιχειρήσεις, καθώς αυτές θα έχουν στρατιωτικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο, η πιθανότητα του εντοπισμού των σκαφών και της καταστροφής τους πριν χρησιμοποιηθούν από τους διακινητές είναι κάτι που προβλέπεται να γίνει με στρατιωτικές επιχειρήσεις. Άρα, αυτό θα γίνει από την αποστολή της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, που είναι στρατιωτική αποστολή και δεν προβλέπεται να αποτελέσει έργο του Frontex. Σύμφωνα με στοιχεία του Frontex, η αύξηση στον αριθμό των μεταναστών κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014 είναι εντυπωσιακή. Υπολογίζεται ότι η αύξηση είναι 178% για τη Δυτική Μεσόγειο, 107% για την Ανατολική Μεσόγειο και 42% για την Κεντρική Μεσόγειο.